Ποιος είπε ότι η νηστεία δεν είναι νόστιμη? Το μήμα σας έρχεται να σας αποδείξει ότι ναι, είναι πέντα νόστιμη. Μακαρονάκι κοφτό με χταποδάκι σήμερα. Μπεργκέτι. Δυνατή φωτιά. Κατσαρολίτσα. Ελαιόλαδο. Κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο μέσα. Εξαιρετικά. Συνεχίζω ρίχνοντας καροτάκι. Θέλω να καραμελώσω τα λαχανικά μου για να μου βγάλουν όλη τους τη γλύκα. Συνεχίζω ρίχνοντας σκορδάκι ψιλοκομμένο. Χαμηλώνω τη φωτίτσα μου. Θέλω να δείτε πώς έχουν γίνει τα λαχανικά. Πάμε κάμερα στα λαχανικά. Βλέπετε πώς έχει ασπρίσει. Πελτεδάκο. Το ρίχνω και αυτό μέσα. Το μαγειρεύουμε τουλάχιστον για 2 λεπτάκια. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το χταποδάκι. Έχω πάρει χταπόδι, πολύ καλό. Και το έχω κόψει σε ψιλομεγάλα κομμάτια. Γιατί? Γιατί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αυτό θα χάσει όλη την υγρασία και θα αρχίσει να μαζεύει μέσα το χταπόδι. Μύρισε θάλασσα, παιδιά. Θα ρίξω μέσα ντοματούλα, μία δάφνη και έναν αστεροειδή γλυκάνισο. Ο αστεροειδής γλυκάνισος θα μας βγάλει έτσι μια γλυκιά γεύση ούζου. Ποτέ μα ποτέ, όποτε θέλουμε να βράσουμε χταπόδι, δεν ρίχνουμε νερό, γιατί το νερό σφίγγει το χταπόδι. Οπότε, πολύ χαμηλή θερμοκρασία, θα σκεπάσουμε με το καπάκι και θα σιγοβράσουμε για περίπου μία ωρίτσα μέχρι να μας μαλακώσει το χταπόδι. Το καταλάβαμε! Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα 1200 ml ζεστό νερό και το μακαρονάκι μου. Θα ρίξω μέσα πιπεράκι και αλάτι. Και θα σιγοβράσω για 10 λεπτάκια μέχρι να μου βράσει το μακαρόνι μου και να δέσει τη σαλτσούλα. Η φαγητάρα μας είναι έτοιμη. Αυτό είναι κόσμημα. Βάλω λίγο άνεθ από πάνω. Και λίγο λαδάκι. Τελικά στη νηστεία μασάτε, μη μασάτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω και από μένα καλή όρεξη. Bon appétit!